αναδείξουμε το λάδι του εργοπορίου με όποιο τρόπο ξέρουμε καλύτερα από εμάς. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ. Δάσκαλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Και πραγματικά δεν πίστευα, βλέποντας έτσι απ' έξω την κοινότητα, λέω πόσοι θα είμαστε μέσα, 5 άνθρωποι, όπως ήθιστε στα χωριά της Αρκαδίας. Γιατί όπου και αν πας αυτές τις μέρες στα χωριά της Αρκαδίας και αν θες να μαζέψεις έτσι 5 ανθρώπους, δεν μαζεύονται παραπάνω από 5, και αυτό είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως μας προβληματίζει. Αλλά σίγουρα το Ελαιοχώρι είναι μια διαφορετική περίπτωση χωριού. Όταν πριν από λίγο καιρό, εγώ ξέρετε είμαι εδώ, συντοπίτης σας, είμαι από το Καστρί, έχω μεγαλώσει εδώ. Ο πατέρας μου έχει χτήματα του παππού του, του προπάπου του, πιο κάτω εδώ στην Κουμπίλα. Οπότε είμαι σίγουρα σαν συγχωριανή σας. Όταν ήρθα έτσι πριν από λίγο καιρό με την ευκαιρία της εκλογικής αναμέτρησης, σε μια συζήτηση που κάναμε στο καφενείο εδώ στην πλατεία του χωριού σας, μέσα έτσι σε διάφορες πολιτικές κουβέντες υπόθηκε και το εξής θέμα. Ωραία τα πολιτικά, εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα τι γίνεται, ας πούμε, για τον τόπο. Και πάνω σε αυτήν την συζήτηση ήρθε ένα θέμα το οποίο για μένα έχει μια ξεχωριστή σημασία, γιατί θεωρώ ότι είναι και ένα κλειδί επιτυχίας για την περιοχή εδώ πέρα, την ευρύτερη περιοχή του Ελαιοχωρίου μαζί με τα Δολιανά, όλο αυτό εδώ το κομμάτι της Κοινωνίας. Όχι, είναι ξεχωριστό το Ελαιοχώρι. Γι' αυτό είμαι εδώ. Υπερυψόμετρο... Γι' αυτό είμαι εδώ. Αλλιώς θα ήμουν στο διπλανό χωριό. Πάει η Πλατάνα, πάει όλο αυτό το υψόμετρο. Αυτό. Που έχει να κάνει με ένα ξεχωριστό, με μια ξεχωριστή εδώ δική μας ποικιλία ελιάς, που είναι το γνωστό σε όλους σας γιατί το καλλιεργείτε και όλο, το μανάκι. Και το μανάκι και τη μανακολιά αλλά και την χοντροελιά την ακούω πολλά χρόνια και πολλά χρόνια αναρωτιέμαι γιατί και εμείς δεν μπορέσαμε να κάνουμε εδώ στην Αρκαδία περισσότερα pop προϊόντα. Και γιατί pop, μέσα από αυτά τα προϊόντα λοιπόν που είναι pop, σίγουρα μας δίνονται περισσότερες ευκαιρίες για υπεραξίες, για εξαγωγές και καλώς ή κακώς η κρίση που μας βρήκε, έτσι που είναι της μόδας να το λέμε, αλλά είναι και η πραγματικότητα αυτή, μας έκανε όλους λίγο περισσότερο να σκεφτούμε πώς μπορούμε μέσα σε αυτή την πολύ αντίξωη κατάσταση να επιβιώσουμε. Είμαι αισιόδοξη σε σχέση με αυτή την επιβίωσή μας, δηλαδή θεωρώ ότι και ο τόπος μας και η πατρίδα έχει περάσει και χειρότερα και παρατάφτα. Τελικώς το κατάφερε. Το θέμα είναι να βρίσκουμε κάθε φορά τον καταλληλότερο δρόμο προκειμένου να μας κοστίσει λιγότερο αυτή η πορεία. Από την άλλη πλευρά, λίγο μετά τις εκλογές, αφού λοιπόν δεσμευτήκαμε εδώ πέρα στο χωριό ότι θα τα ξαναπούμε τις εκλογές με την ησυχία μας, προκειμένου να συζητήσουμε πώς είναι δυνατόν αυτά τα προϊόντα να εξελιχθούν, να πιστοποιηθούν και να γίνουν πραγματικά πολύτιμα προϊόντα που θα σας κρατήσουν εδώ εσάς τον τόπο σας και τις οικογένειές σας, γιατί αυτό είναι το στοίχημα, να μείνουν εδώ και τα παιδιά σας. Είχα μια συνάντηση με τον Λεωνίδα τον Ζεϊμπέκη, ο οποίος είναι ο διευθυντής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Πελοποννήσου. Είναι ένας οργανισμός που έχουμε συστήσει και έχει να κάνει με την προβολή και προώθηση των πελοποννησιακών προϊόντων. Και συζητούσαμε για ένα πρόγραμμα 4 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα υποβάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προβάλλουμε τα προϊόντα μας. Και ενώ μιλούσαμε για πολλά πελοποννησιακά προϊόντα, τα οποία όμως αφορούσαν δυστυχώς τους υπόλοιπους νομούς, καταλάβαμε λοιπόν πάνω στην κουβέντα ότι η Αρκαδία είναι αρκετά πίσω σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, εκτός από το γνωστό μήλο της Τρίπολης, τίποτε άλλο πάνω σε αυτόν τον χώρο δεν είναι πιστοποιημένο. Και την πατάτα έχουμε βάλει. Ναι, είναι όμως λίγο δύσκολη η εξαγωγή της πατάτας. Ναι. Δεν είναι από τα προϊόντα εκείνα τα οποία... δεν μπορούμε να είμαστε και πολύ ανταγωνιστικοί στην τιμή. Έτσι λοιπόν, είπαμε να κάνουμε αυτή την συνάντηση-συζήτηση και να πούμε κι εμείς έτσι κάποιες απόψεις πάνω στο θέμα αυτό που έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να κάνουμε το λάδι μανάκι, ένα pop προϊόν με επίκεντρο το ελαιοχώρι.